Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση απασχόλησε το θεματικό σεμινάριο της Λέσχης της Βενετίας που πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο το Σάββατο 9 Απριλίου με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών υπηρεσιών επικοινωνιακής πολιτικής από 23 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς 11 κράτη. Στο σεμινάριο, που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τη Λέσχη της Βενετίας, με τη χορηγία της Aegean Airlines, συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργάνων και μελών της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Κοινότητας και Δεξαμενών Σκέψης. Με χαρά βρέθηκα στη Μυτιλήνη, προσκεκλημένος με τους ομολόγους μου από τα 28 κράτη-μέλη και από τους κοινοτικούς οργανισμούς, για μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής απάντησης στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό θέμα. Μάθαμε και είδαμε πολλά. Θεωρούμε ότι όλο αυτό το διάστημα δεν χάσαμε το παραμικρό από την ομορφιά μας ως νησί, αλλά αντίθετα καταφέραμε και αναδείξαμε και την ομορφιά των κατοίκων του. Με ευαισθησία, με ανθρωπιά και ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων. Οι σύνεδροι είχαν τη δυνατότητα να παρευρεθούν σε πλωτή περιπολία με σκάφος του λιμενικού σώματος και να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο Κέντρο Καταγραφής και Ταυτοποίησης Υπηκότητας στη Μόρια και στο Κέντρο Ανοιχτής Φιλοξενίας στο Καράτεπε. You are doing here very professional work, and for us, for Austria and for the rest of Europe, it's very important how you are doing this crisis here in Greece. And what I saw is very professional, and I hope that we find a solution all together to handle this crisis in the future. Ενημερώθηκαν μάλιστα από τους υπεύθυνους διαχείρισης των κέντρων και συνομίλησαν με εκπροσώπους ανθρωπιστικών οργανώσεων. Well, I found this visit very, very useful in many ways. First of all, it was good to meet colleagues working on the same issues, on the same level of communications from the member states, from the EU institutions, from think tanks, and from academia. This has been extremely valuable. And most importantly, the field visit to the camps was probably the most eye-opening thing that we did, because you could see the reality firsthand. A lot of us are in our bubbles at our desks in various capitals, and to get on the ground it's one of the most important things you can do as a communicator, to see the reality, and to this will help to kind of inspire and fertilize the imagination and think of creative ways that we can communicate about this situation. Τη θεματική επίσκεψη ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, στο πλαίσιο της οποίας ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος, καθώς και ο εκπρόσωπος τύπου του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης Γιώργος Κυρίτσης, πραγματοποίησαν σύντομες παρουσιάσεις. Αυτό ήταν ένα πολύ χρήσιμο σεμινάριο, με την έννοια το ότι περίπου 50 άνθρωποι οι οποίοι παίζουν ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στο επίπεδο της επικοινωνίας αλλά και στο επίπεδο της διαμόρφωσης πολιτικής, ήρθαν στη Λέσβο, είδαν πράγματα για τα οποία συζητάνε κάθε μέρα, πράγματα για τα οποία ενημερώνουν τους Ευρωπαίους πολίτες ή τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στην Ελλάδα στην αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου ευρωπαϊκού προβλήματος, με πόρους, με μέσα, με ειδικούς, και πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου και εγώ προσωπικά θα γυρίσουμε πίσω στις Βρυξέλλες και στις πρωτεύουσες των κρατών μελών με βαθιά την πεποίθηση ότι υπάρχει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ πίσω στα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, που είναι και τα σύνορα της Ευρώπης, πρέπει και δουλεύουμε μαζί για μια οργανωμένη, συνεκτική, δημοκρατική απάντηση σε αυτό το μεγάλο θέμα.